παιχνίδι νομίζω ήταν αρκετά καλό. Τα παιδάκια παίξαν ωραία μπαλίτσα. Αλλάξανε πασούλες, κάνανε γκολ και σε πάντα αθλητικά πλαίσια όπως πρέπει να είναι. Μια κουβέντα για την ομάδα και για τα play-off που έχει περάσει. Προπονούνται θεωρώ σε πάρα πολύ σωστά προγράμματα. Δίνουμε πάρα πολύ βάση στην τεχνική, σε αυτή την ηλικία και όχι στο αποτέλεσμα. Και πάντα να αγωνίζονται, να μάθουν να αγωνίζονται σε αθλητικά πλαίσια. Πόσα χρόνια είστε εδώ πέρα στις ακαδημίες του Συλλόγου? 3 χρόνια εγώ. Ο κύριος Στάθος Διανταφύλου, ο οποίος είναι και ο διευθυντής των Αγαπηλιών, 5 χρόνια τουλάχιστον. Και έχει μεγάλη εμπειρία και με στηρίζει όλη την τοπική. Είστε ευχαριστημένος από την εξέλιξη των παιδιών αλλά και από τις συνθήκες εργασίας που έχετε εδώ πέρα? Ωραία, και μια κουβέντα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ελπίζω να βλέπουμε πολλά γκολ. Σέντρα, σέντρα! Αντώνη! Η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, δεν μας ενδιαφέρουν. Κάνουμε ωραία παιχνιδάκια, προσπαθούμε να παίξουμε μπάλα. Κάνουμε μια προσπάθεια τα τελευταία 2-3 χρόνια και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Μετέχουμε σε όλες τις ακαδημίες, σε όλα τα πρωταθλήματα των ακαδημιών. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Το αποτέλεσμα σήμερα δεν ήμασταν καλοί, χάσαμε, δεν μας απασχολεί καθόλου. Αυτό που μας ενδιαφέρει να μάθουν τα παιδιά να παίζουν σωστά και να μάθουν να συμπεριφέρονται. Και πιστεύω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση πάμε πολύ καλά. Και μια κουβέντα για την αντίπαλη ομάδα. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν καλύτερη από εμάς, δίκαια κερδίσανε. Και πιστεύω ότι από τον όμιλο είναι η ομάδα που θα ξεχωρίσει. Είναι πολύ καλή.